Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Και σήμερα έχουμε και συνεντευξούλα, συνεντευξάρα, δηλαδή μην την υποβαθμίζουμε κιόλας, και unplugged σας έχω με έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη, τον Σόζο Λιμπερόπουλο. Θα τον γνωρίσουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Καλησπέρα σας είπα. Όχι, δεν σας είπα καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. Και Παρασκευή, ευκαιρία να μας ακολουθήσετε, μιας και είπα μέλι, άσχετο. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, MadTV Chris, μπαίνετε, κάνετε subscribe, βάζετε παντού το hashtag στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες όπου θέλετε, hashtag MadTV Chris. Μπαίνετε, μας ακολουθείτε, ακολουθείτε εμένα, την Ηλένια, τον Ορφέα, τον Κώστα, την Παναγιώτα, τον Στέφανο. Δεν θα επεκταθώ άλλο. Και σας υπενθυμίζω, είστε εδώ μαζί μου, σας υπενθυμίζω ότι αν, λέμε τώρα, αν θέλετε ένα κινητό τηλέφωνο. Όχι, εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Εγώ. Vlogging, gaming ή μήπως φωτογραφία. Όποιο για να είναι το χόμπι σου, παιδιά, ή το ταλέντο σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι το ολοκένουργιο Samsung Galaxy S21 FE 5G θα σε βοηθήσει να το αναδείξεις. Με διπλή εγγραφή μπορείς να δημιουργήσεις περιεχόμενο για το vlog σου. Like a pro. Guys, do not forget it. Με τον ισχυρό επεξεργαστή του να πας στο gaming σε άλλο level και με τις λειτουργίες νύχτα και portrait να αποτυπώνεις την πραγματικότητα με έναν επικό τρόπο όλα αυτά σε ένα κινητό Samsung Galaxy S21 FE 5G. Κινητάρα. Προχωράω. Έτοιμοι για αυτό που έρχεται? Έρχεται νέο από το ma.gr που μπαίνετε και βρίσκετε τα πάντα εκεί, γίνεται χαμός με όλα τα νέα που κυκλοφορούν. Ναι, και θα σας πω εγώ ότι βρήκε το γάτο της μετά από 8 μήνες ακούγοντας το νιαούρισμά του στο τηλέφωνο. Αυτό, περιμένετε. Έκλαιγα με λυγμούς, λέει. Με έναν απίθανο τρόπο και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, κατάφερε μια γυναίκα από το Essex να βρει τον γάτο της μετά από 8 μήνες που είχε χαθεί. Η Rachel Lawrence από το του Essex μίλησε στο κτηνιατρίο της για την άλλη γάτα της. Τι είπα? Κτηνιατρίο της. Μίλησε στον κτηνίατρό της για την άλλη γάτα της όταν άκουσε ένα γνώριμο. Γενικά δεν τα λέω πολύ εύκολα. Τι έχει συμβεί? Αλλά το προσπεράμε. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει? Η Ρέιτσελ, τέλος πάντων, από το Essex πήγε και στον κτηνίατρό της και λέει: ακούω το γάτο που έχω χάσει. Τι κάνουμε με αυτό? Της είπαν πως επρόκειτο για ένα αδέσποτο γατί, όμως, όπως παραδέχεται η ίδια, η σκέψη με έτρωγε και γι' αυτό ξανατηλεφώνησε στο κτηνιατρίο για να ρωτήσει αν το αδέσποτο αυτό γατί που άκουσε στο τηλέφωνο ήταν μαύρο. Μα ένα λευκό μπάλωμα στο πίσω. Συγγνώμη, κάπου εδώ έχω χάσει εγώ το. Που άκουσαμε στο τηλέφωνο ήταν μαύρο. Με ένα λευκό μπάλωμα στο πίσω του πόδι. Α, οκ, okay, μιλάει για κάποιο συγκεκριμένο γάτο. Λοιπόν. Όταν της επιβεβαίωσαν πως πράγματι ο γάτος έμοιαζε στην περιγραφή της, η γυναίκα έστειλε φωτογραφίες του Barnaby στο ιατρικό προσωπικό, επιβεβαιώνοντας πως ο γατούλης ήταν... ήταν αυτός που είχε εξαφανιστεί, ρε παιδιά. Το ήξερα πως ήταν αυτός και μου φαινόταν και μου τον έφεραν στο δωμάτιο, λέει η ίδια εκ των υστέρων. Άρχισα να κλαίω, μιλάμε για λυγμούς. Σπάραξε η γυναίκα αυτή, έτσι. Πρέπει να νιώσετε το αυτό. Δεν το είχα δει για 8 μήνες, παραδέχεται ανακουφισμένη η Λόρενς. Τα τρία της παιδιά συνήθισαν να φωνάζουν χαϊδευτικά τον Barnaby, χοντρό. Αλίμονο, η γάτα και χοντρός πάνε μαζί. Όμως όταν επέστρεψε σπίτι, ο γατούλης ήταν γεμάτος ψώρα, λιπόσαρκος και χωρίς γούνα σε κάποια σημεία του σώματος του.
παρόλα αυτά το αλάνι της οικογένειας ήταν πανευτυχές που επέστρεψε και δεχόταν τα χάδια μας. Πολύ ρομαντική ιστορία. Και μπράβο που όλα πήγανε καλά και είναι πίσω στην οικογένειά του ο Barnaby. Και εμείς μπορούμε να φύγουμε σε ένα break ήσυχοι πλέον, που είναι σπίτι του ο Barnaby και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και η γούνα του θα γίνει πάλι έτσι φουντωτή και ωραία. Φεύγουμε για ένα break και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Λίγο πριν τη συνέντευξή μας, γιατί ξέρω πως περιμένετε όλοι πως και πως αυτή τη στιγμή, έχω να σας πω ένα πράγμα. Τώρα, με το ολοκένουριο Samsung Galaxy S21 FE 5G, απολαμβάνεις ό,τι σε παθιάζει. Χάρη στον ισχυρό επεξεργαστή του, μπορείς να απογειώνεις το gaming κάθε στιγμή της ημέρας. Επίσης, να σας πω, έχει όλα όσα χρειάζεσαι για να βγάζεις φωτογραφίες και βίντεο με επικά εφέ και ποιότητα studio. Για σένα που είσαι blogger, vlogger, για ένα βίντεο εδώ τώρα, δημιούργησε βίντεο που απογειώνουν το περιεχόμενο του vlog σου, αλλά και το ενδιαφέρον των άλλων. Θα γίνει ο συμμαχός σου, παιδιά, όποια και να είναι τα ενδιαφέροντά σου, στο εγγυώμε υπογραφή από κάτω. Φαπ. Ολογράφος, άμα θέλετε κιόλας. Νίκος, τελεία. Το ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το Instagram. Ολογράφος. Προχωράμε. Σας πάω Αργεντινή. Δεν παίζω μπάλα μόνο στην Ελλάδα, κάνουμε και ταξιδάκια εδώ πέρα. Έμεινε με τα εσώρουχα, παιδιά, για να κάνει το φόρεμά της μάσκα για τον κορονοϊό. Μπράβο, θα πω εγώ. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να παίρνουν όλοι στην καθημερινότητά τους. Μάσκες και αηδίες, μπαίνουμε σε έξοδα. Βγάλτε ρε, ό,τι έχετε. Το γύρο των social media έκανε το βίντεο από κατάστημα στην Αργεντινή που δείχνει μια γυναίκα να χρησιμοποιεί το φόρεμά της αντί για μάσκα και όπως ήταν αναμενόμενο η κίνησή της άφησε τους πάντες άφωνους, ναι, εννοείται. Το περιστατικό να σας πω συνέβη σε ένα παγωτατζίδικο στην πόλη Καντόι Κρούζ στην Μεντόζα της Αργεντινής όταν εμφανίστηκε μια γυναίκα χωρίς να φορά μάσκα για τον κορονοϊό. Στο κατάστημα εκείνη την ώρα βρισκόταν επίσης ένας κύριος με τις τρεις κόρες του. Δεν την επηρέασε αυτό καθόλου, που περίμενα να δώσει την παραγγελία του η γυναίκα, όπως έχω πει άλλες δύο φορές, δεν φορούσε μάσκα. Το εμπεδώσαμε αυτό. Και προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το μαύρο φόρεμά της ως μάσκα. Έχει μείνει με τα ισόρουχα λοιπόν και προσπαθούσε να δέσει το φόρεμά της γύρω από το πρόσωπό της. Να, εδώ βλέπουμε και το χαρακτηριστικό. Έχουν μείνει σε παγωτατζίδικο κιόλας οι άλλοι και έχουν μείνει παγωτό. Την κοιτάνε κυριολεκτικά, εντάξει, λίγο ακραίο. Έως και πολύ. Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος τους έκαναν παρατήρηση και εκείνη αντέδρασε λέγοντας «Μη φωνάζετε για μάσκα, τώρα τη βάζω», εννοώντας το φόρεμα. Ο άντρας από την άλλη δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια από πάνω της. Παγωτάκι τυχερό για τον μπαμπά. Τώρα τα κοριτσάκια τα μικρά ελπίζω να μην πάρουν παράδειγμα από αυτό και όντως μοιάζει και σαν μαγιό. Και στην Αργεντινή μπορεί και να ήταν λίγο καλοκαιράκι, ξέρω εγώ. Ναι, όλοι ήταν και με καλοκαιρινά. Μήπως ήταν μαγιό αυτό μέσα και σου λέει παπ, μαγιό είναι. Εντάξει. Και αυτό δεν ξέρω τώρα. Μέσα σε μαγαζί να βγάλεις το μαγιό σου. Θα μου πεις γιατί εμείς πώς πάμε και παίρνουμε καφέ, ας πούμε, από ένα αυτό που είναι από δίπλα από την παραλία. Το μαγιό πας. Με το μαγιό, ξυπολιτάν τώρα εκεί, κουβαλάς όλη την άμμο. Πώς λέγεται, beach bar. Αυτό. Έχουμε να πάμε και χρόνια. Βλέποντας ότι δεν τα καταφέρνει να δέσει το φόρεμά της γύρω από το πρόσωπό της, η γυναίκα έφυγε από το κατάστημα. Κρίμα. Κρίμα. Κατά κύριο λόγο κρίμα για την κοπελίτσα, γιατί δεν κατάφερε να πάρει το παγωτό που τόσο ήθελε και σκέφτηκε όλο αυτό για να πάρει ένα παγωτό. Το να πει σε κάποιον άλλον, μου παίρνεις ένα παγωτό ρε αδερφέ, γιατί δεν έχω μάσκα. Όχι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν, κομμένα τα πρέπει και επιστρέφουμε εδώ με τη συνεντευξάρα μας και το Unplugged μας. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, επανερχόμαστε. Δυναμική επιστροφή στο τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής, που είναι η συνέντευξη φυσικά, το γνωρίζετε άλλωστε, έχουμε μιλήσει ήδη γι' αυτό. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας ταλαντούχος τραγουδοποιός και ερμηνευτής. Σας τα λέω αυτά έτσι λίγο να πάρετε μια γεύση. Γιατί πριν από αυτό θα σας πω για τον διαγωνισμό που τρέχει. Και αν δεν πήρες το δωράκι σου για φέτος τις γιορτές, αν λέμε ρε παιδί μου, ή και να το πήρες, θα πω εγώ, ευκαιρία να πάρεις κι άλλο ένα. Γιατί εμείς σου έχουμε κάτι επικό.
λάβε μέρος στον πιο epic διαγωνισμό και κέρδισε το ολοκένουριο Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ο διαγωνισμός θα τρέχει στο Instagram του MAD.TV για ένα μήνα και ένας τυχερός θα κερδίσει ένα Samsung Galaxy S21 FE 5G. Παιδιά, τρέξτε να προλάβετε. Το κινητό δεν υπάρχει. Και συνεχίζω με τον καλεσμένο μας, που έχω πει ότι είναι ο Σόζος Λιμπερόπουλος. Να σας πω επίσης ότι έχει δουλέψει με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα στο χώρο και φυσικά έχει επηρεαστεί βαθιά από τις συνήθειές τους. Σήμερα τον έχουμε εδώ μαζί μας, την παρέα μας, μαζί με το ολοκένουργιο single του «Πηξίδα». Μια υπέροχη μπαλάντα που αναδεικνύει και τη φωνή του, αλλά και την ψυχή που βάζει μέσα στην ερμηνεία του. Και εγώ αυτά είχα να πω. Νομίζω είμαι έτοιμος να υποδεχθώ το Σόζο. Αν με ακούει και... Να είμαστε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Γεια σου, Σόζο. Έτσι, εδώ. Μοντέρνος. Ναι, αυτό, πλέον πάνε οι χειραψίες. Έχουμε τις μπουνίτσες. Για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες και θες να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το καινούριο σου single. Το καινούριο κομμάτι λέγεται «Πηξίδα», το έχετε ακούσει. Η στίχη είναι της Δήμητρας της Μαστορίδου, με την οποία συνεργαζόμαστε χρόνια, και η μουσική είναι δική μου. Έχει κυκλοφορήσει από τη Sonar Music. Είμαστε έτσι πολύ ευχαριστημένοι με την αποδοχή που έχει πράξει το και κομμάτι. Και μουσική μόνο στο τραγούδι αυτό ή γενικά ασχολείσαι, γράφεις και μουσική? Γενικά γράφω τη μουσική. Στο παρελθόν έχω ερμηνεύσει και τραγούδια σπουδαίων συνθετών, αλλά από το 2015 και έπειτα άρχισα έτσι την αναζήτηση σαν τη συνθετική μου αναζήτηση. Ναι, 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 ναι. Και στίχο ή... Στίχο όχι. Μουσικά δηλαδή. Είμαι αυστηρός πολύ με το στίχο και, ναι. Και φοβάμαι. Ναι, φοβάμαι να γράψω έτσι, να ξεδιπλώσω τη σκέψη. Βγει τίποτα από μέσα και... Δεν με ευχαριστεί τίποτα. Δηλαδή, όσες φορές επιχείρησα, το τσαλάκωσα και το πέταξα. Οκ. Αλλά συνθετικά... Συνθετικά, ναι. Νομίζω ότι το κάνω τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Έχω και ένα δικό μου στούντιο που έχω φτιάξει έτσι επαγγελματικό. Γράφουν και άλλοι καλλιτέχνες δηλαδή. Ωραία, και οπότε μπορώ εκεί και πειραματίζομαι. Και ηχολητικές γνώσεις. Σωστά, και σωστά. Τα λοιπά. Σωστά. Οπότε πειραματίζομαι κιόλας και γύρω από την ενορχήστρωση. Έτσι προσπαθούμε και με τους συνεργάτες μου καινούργια πράγματα έτσι να δουλέψουμε. Θα δούμε. Εμείς το κάνουμε γιατί μας γεμίζει, έτσι μας ικανοποιεί πολύ και όταν έχει και τέτοια ανταπόκριση το κομμάτι στον κόσμο. Και από πότε ξεκινάει αυτό το μικρόβιο έτσι με τη μουσική? Από τότε που με θυμάμαι βασικά. Και πιο πριν. Πρώτα έμαθα νότες και μετά έμαθα το αλφάβητο. Δηλαδή, τεσσάρων ετών ξεκίνησα μουσική προπαιδεία. Ναι. Δηλαδή, είδαν η οικογένειά μου, οι γονείς μου, είδαν ότι έχω έτσι μία έφεση. Αυτό το μουσικό αυτή που λέμε. Ήμουνα και μοναχο παιδί, θέλα να γίνω και κοινωνικός. Ναι. Οπότε, ήτανε πολύ αυτό στις μέρες μας. Δεν υπάρχει και τόσο. Δηλαδή, δύσκολα βλέπεις γονιούς να αφήνουν τα παιδιά τους να σου πει να γίνει μουσικός. Υπάρχει μια φοβία γύρω από αυτό το θέμα. Σωστά. Εντάξει, είμαστε λίγο παλαιόναρχων ακόμα σαν κοινωνία σε πολλά θέματα, όπως βλέπουμε κιόλας κάποια θέματα που προκύπτουν ασύλληπτα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αν δεν κάνεις αυτό που πραγματικά σε κάνει ευτυχισμένο, θα είναι η ζωή σου πολύ δύσκολη. Θα είναι δύσκολη η ζωή σου. Καλύτερα να επιλέξεις αυτό που αγαπάς, να το κάνεις όσο πιο σωστά και με αξιοπρέπεια μπορείς. Και από εκεί και πέρα, έτσι νομίζω θα έρθει και η ισορροπία. Ναι. Ναι, να συμφωνώ σε αυτό που λες και βλέπω εδώ ότι έχεις εργαστεί με ονόματα τώρα που δεν είναι, μιλάμε για τεράστια ονόματα όπως ο Γιάννης Πανός, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Αντώνης Βαρδής. Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες, Επειδή ξεκίνησα να ασχολούμαι πολύ μικρός με το τραγούδι τότε κυρίως, γιατί σαν ερμηνευτή με προσέγγισαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άρχισα σιγά σιγά να παίζω σε εκδηλώσεις, να αρχίσω να παίζω με τα οδεία. Οπότε με είδανε εκεί, έτσι σιγά σιγά, και με τσίμπησαν, να το πω λίγο λαϊκά. Έτσι γνώρισα τον Σταύρο Κουγιουμτζή, έτσι γνώρισα τον Σταύρο Ξαρχάκο, σε πολύ νεαρή ηλικία, τον Γιάννη Πουλόπουλο. Και μετά ονόματα. Δεν το συζητάμε. Και από όλο αυτό πιστεύω ότι απέκτησες και εσύ βιώματα και εμπειρίες. Προφανώς. Απλά υπάρχει έτσι και το... Όπου υπάρχει καλό, υπάρχει και κακό. Το θέμα είναι ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι είχαν διαφορετικές αρχές και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Που δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει στην μοντέρνα σημερινή κοινωνία. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ χαμηλών τόνων, δηλαδή ο συγχωρεμένος ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής. Ήταν ένας άνθρωπος τόσο ήρεμος και ήσυχος και πράος. Ή ο Γιάννης ο Σπανός, με τον οποίο είχα την τιμή να είμαι και φίλος του, όχι μόνο συνεργάτης. Ήταν άνθρωποι που έτσι
σου μετέδιδαν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και την αγάπη τους για τη μουσική, το οποίο είναι και λίγο αντιεμπορικό σήμερα, αν θέλεις. Ναι, και έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Έχουν αλλάξει από τότε πολλά μέχρι πράγματα. Τώρα. Έχουν δηλαδή, πλέον παίζει ρόλο και η περσόνα και η φωνή. Σωστά. Και η καθημερινότητα ενός καλλιτέχνη. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή, εντάξει, και ο David Bowie, ας πούμε, περσόνα ήταν. Εννοείται, ναι, ναι. Απλώς πρέπει να υπάρχει και εκεί, πιστεύω, μια ισορροπία. Δηλαδή, ναι, το ταλέντο πρέπει πάντα να υπάρχει και πάντα πρέπει αυτό που όταν ασχολούμαστε με την τέχνη και ειδικά σε μια χώρα με τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Να νομίζω. Μπαίνει πρώτα η τέχνη και μετά τα υπόλοιπα, ναι, της περσόνας, ναι, 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 και της, ναι, ζωής σου. Ναι. Γενικά παρατηρώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε λίγη κριτική, πολύ ναρκισισμό. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, είναι και κάποια είδη το μουσικής. Σωστά, που, το... που βασίζονται πάνω σε αυτό. Δεν διαφωνώ, απλά επειδή παρακολουθώ πολύ και τη μουσική στο εξωτερικό, δηλαδή τα σύγχρονα, τα ονόματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφή της αλυσίδας, ας το πούμε, όπως είναι, ναι, η Dua Lipa, ναι, 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 όπως είναι ο John Mayer σε πιο... Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε, είναι καταπληκτική. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις όμως ότι οι δουλειές τους έχουν μια... και μια ουσία. Μπορεί, ναι, να τους λείπει η κουλτούρα, ναι, γιατί, ναι, είναι, ναι, ας πούμε, πιο φρέσκος πολιτισμός από το δικό μας, αλλά υπάρχει όμως μια αξιοπρέπεια και μια σοβαρή δουλειά. Δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα. Και γνώσεις. Και γνώσεις. Αν και εγώ δεν είμαι λάτρης, ας πούμε, της σύγχρονης pop, είμαι περισσότερο της rock σκηνής. Δεν μπορώ να μην το σεβαστώ. Ναι, ναι. Και τώρα που είπες ροκ σκηνής, είχες και μία ροκ μπάντα. Σωστά, έπαιζα και με τους Vonabibe. Ακόμα συνεχίζουν τα παιδιά, είναι εξαιρετική μπάντα. Όχι ροκ, ήταν metal, ας πούμε. Α, ήταν πιο βαρύ πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Φτάσαμε και στη Γερμανία, παίξαμε και σε 20.000 κόσμο, σε φεστιβάλ, στο Desertfest. Ήτανε... Α, έχει ζήσει δηλαδή και μία εμπειρία πολύ δυνατή. Και εσύ τραγουδούσες metal. Όχι, δεν τραγουδούσα. Εκεί ήμουνα μόνο σαν κιθάριστα, σαν σολίστα. Ναι, 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 okay. Lead guitar player. Και εδώ βλέπω ότι έχει δηλώσει... πολύ πλάκα, γιατί ήταν και Monster Magnet, δηλαδή ήταν πολύ σοβαρά ονόματα και έτσι... Εντάξει, ήταν σαν να παίζω σε ταινία. Δηλαδή από πίσω στα παρασκήνια και ήταν σαν να παίζει σε ταινία. Φοβερό πράγμα, φοβερή εμπειρία. Και εντάξει, νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης, πέραν του το που είναι πολύ καλός, ας πούμε, ερμηνευτικά ή στο όργανο που παίζει, είναι ωραίο να υπάρχει μέσα σε μια μπάντα, έστω και για μία στιγμή στη ζωή του, σίγουρα, γιατί μαθαίνεις πράγματα, παίρνεις εμπειρίες. Καταρχήν πρέπει να είσαι ανοιχτός στη γνώση, ειδικά το 2021 με τόσα μουσικά είδη και τέτοια εξέλιξη και τόση πληροφορία, οφείλεις να είσαι ανοιχτός και από εκεί και πέρα το κάθε είδος και ύφος και ο κάθε ρόλος έχει και άλλα πράγματα να σου δώσει, έτσι και, νομίζω. Και πώς έγινε έτσι, δηλαδή ήσουν με την μπάντα και έχεις κάνει όλα ήρθαν αυτά να γράψουν στο στούντιο. Ήρθαν να γράψουν στο στούντιο. Ήρθαν studio. Να γράψουν σε σένα και εσύ μετά έφυγες, σταμάτησες. Εγώ έπαιξα, ας πούμε, για ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, περίπου με την μπάντα και τους είπα, παιδιά, τρέχω τα δικά μου τα κομμάτια, ναι, 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 πρέπει να στρέψω την προσοχή μου εκεί. Οκ, okay, okay, εντάξει, δίκαιο, τίμιο. Ναι, ξεκάθαρο. Και εκείνοι χρειάζονταν έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο, να συνθέσουν τα κομμάτια, να τρέξει μαζί τους, ναι, ναι, οπότε ναι, ναι, φυσιολογικό. Και βλέπω εδώ ότι η πρώτη σου συναυλία ήταν στα 11 σου. Σωστά. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Με το πώς ήταν αυτή η εμπειρία, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ αγχώδηση όλη η κατάσταση, γιατί και εγώ ήμουν σε οδείο και θυμάμαι την πρώτη συναυλία, ας πούμε, έτσι που έκανα και έτρεμα ολόκληρος. Ναι, ναι, κι εγώ, κι εγώ. Εντάξει, το άγχος δεν φεύγει ποτέ, είτε ναι, είσαι 11, είτε είσαι 30, είτε είσαι 50. Και νομίζω η Έλλη Λαμπέτη είχε πει ότι το άγχος πάει με το ταλέντο. Αχα. Οπότε ελπίζω απλά να μην είμαι ανασφαλής, ελπίζω να έχω και λίγο ταλέντο. Anyway, εντάξει, ήταν λίγο πιο ρομαντικές εποχές τότε. Εγώ θυμάμαι είχα ξεκινήσει στο 2, πήγαινα στο σπίτι και μελετούσα τραγούδια που δεν τα ξέρω ο δάσκαλος. Δηλαδή πήγαινα στο βιβλίο πίσω-πίσω, ναι, πίσω, ναι, και μάθαινα, ναι, τραγούδια. Τραγουδούσα, οπότε οι φίλοι, οι συγγενείς και αυτά λέγανε τι ωραία το παιδί, πηγαίνει στο σχολείο και τα, ναι, μαθαίνει. Ναι, 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 αλλά... όταν ήρθε η ώρα της εκδήλωσης, ποιο τραγούδι θα πεις. Μου λένε, λέω, δεν θα τραγουδήσω, λέω, θα παίξω μόνο μία άσκηση. Μου λένε, γιατί. Δεν ξέρει, λέω, ο δάσκαλος ότι τραγουδάω και με πήγαν εκείνη την ώρα και άλλαξε το πρόγραμμα τελευταία στιγμή ο δάσκαλος και βγήκα και είπα την παλιοπαρέα του Ζαμπέτα. Θυμάμαι και το κομμάτι. Ήταν δηλαδή στιγμή, ναι, 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 πολύ δυνατή. Η πρώτη στιγμή σίγουρα. Ναι, 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 δεν ξεχνιέται εύκολα. Έτσι. Θέλω να μου πεις για τα επόμενα σου σχέδια, τι έχεις από εδώ και πέρα να προγραμματίσει. Πριν φύγουμε σε break και επιστρέψουμε με το Unplugged που περιμένω όπως και πώς. Βεβαίως, και εγώ το ίδιο. Αν και είναι νωρίς και συνήθως τέτοιες ώρες δεν έχω συνηθίσει να πέσω, αλλά ωραία πράγματα είναι. Να, ανοιχτό σε νέες εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή τα σχέδιά μου είναι λίγο περίεργα, γιατί περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση, λίγο πολύ. Σήμερα. Όλοι μας, νομίζω. Πάνω απ' όλα προέχει η υγεία, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ξεμπλέκουμε λίγο από την όλη ιστορία. Ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός. Σίγουρα θα βοηθήσουν και οι επιστήμονες. Μόλις ξεκινήσει η δουλειά κανονικά όπως πριν, έχω προγραμματισμένες κάποιες εμφανίσεις. Για την ώρα δεν θα πω μαγαζιά και ημερομηνίες. Θα τα ανακοινώσω από τα social media. Στα social, σωστά, να ενημερώνεται, να βλέπει τον κόσμο. Αυτά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τέλεια. Και τώρα, μιας και ήρθαμε έτσι στην εποχή κορονοϊού, που σωστά. Αναπόφευκτα δεν γίνεται κι αλλιώς. Αναπόφευκτα. Στην πρώτη, στις καραντίνες, έτσι, πρώτη-δεύτερη καραντίνα, πώς αξιοποίησες το χρόνο, δηλαδή, έγραψες. Έγραψα πολύ. Έγραψα πάρα πολύ. Η πρώτη καραντίνα μου ήταν πολύ ευχάριστη, δεν στο κρύβω, γιατί χρειαζόμουν κι εγώ αυτό το break από τη δουλειά. Ναι. Οπότε είπα μια χαρά, εντάξει, είχαμε και όλοι λίγο πολύ στο μυαλό μας ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει. Η δεύτερη καραντίνα ήταν, παιδιά, πολύ δύσκολη, όπως και για τον περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εγώ κλείστηκα στο στούντιο, έβγαλα το υλικό και η πηξίδα εκεί γεννήθηκε, όπως και το προηγούμενο κομμάτι, το «Αγάπη στην αγάπη». Εκεί γεννήθηκε το υλικό, βρήκα έτσι τον τρόπο να ξεδώσω λίγο, αλλά δεν σου κρύβω, με όλη έτσι την ειλικρίνειά μου, ότι στα τελειώματα είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, περίμενα πώς και πώς μία ευκαιρία να βγω να αλληλεπιδράσω, γιατί άλλωστε και η μουσική, και το ξέρετε κι εσείς αυτό. Αυτό είναι. Είναι επικοινωνία. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Είναι δημιουργής για να επικοινωνήσεις, για να μεταφέρεις τα συναισθήματά σου στον άλλον. Και όταν δεν υπάρχει αυτό το feedback. Όταν δεν υπάρχει αυτό το feedback για τους ανθρώπους, ας πούμε, της μουσικής, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο και καταθλιπτικό, θα το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, και πάλι ξαναλέω, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Εννοείται, δεν το συζητάμε και εντάξει, τώρα το βαρύναμε λίγο. Το βαρύναμε. Αλλά φεύγουμε σε ένα γρήγορο break. Απολαμβάνουμε και το κομμάτι σου, πηξίδα. Τέλεια. Και ερχόμαστε εδώ πέρα για το Unplugged. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Υπέροχο. Επιστρέψαμε. Τελευταίο και λατρεμένο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Εδώ με το Σόζο, ο οποίος έχει αρπάξει τα όπλα. Είναι έτοιμος, καλωδιωμένος και πάμε για το Unplugged. Φύγαμε να παίξουμε την πηξίδα, να την παίξουμε και live. Πάντα τις νύχτες μες στα όνειρά μου ήσουν φως μου, σύντροφός μου, και έσυχα μέσα μου και έτσι ζούσα μια ζωή, εσένα να ζητούσα. Με μια πηξίδα μόνο στ' ένα χέρι μου έψαχνα, αστέρι μου, για να σε βρω. Σ' αυτό το κόσμο πίνα από φωτιά και στάχτη, μια γωνιά η αγάπη μες στο χάρτη. Όταν χανόταν μέσα μου το θάρρος, ήσουν φάρος μες στο χάος, κι ήταν το φως σου λόγος να τολμήσω ό,τι ονειρεύτηκα να συναντήσω. Με μια πηξίδα μόνο στ' ένα χέρι μου έψαχνα, αστέρι μου, για να σε δω. Σ' αυτό το κόσμο πίνα από φωτιά και στάχτη, μια γωνιά η αγάπη μες στο χάρτη. Τώρα. Δεν είναι πολύ ωραίος. Πραγματικά αγγίζει τις πιο λεπτές γραμμές, χορδές, πραγματικά δηλαδή. Έτσι. Την αγαπάμε πολύ τη Δήμητρα τη Μαστορίδου και την ευχαριστώ πολύ για αυτό το στίχο που μου χάρισε. Συνεχίζουμε. Βεβαίως. Πάμε σε ένα πάλι της Δήμητρας Μαστορίδου. Αυτό μάλλον δεν το ξέρετε. Κλείω που ανοίγει τα πανιά του και με πάει μακριά. Με ταξιδεύει στα νερά σου, είσαι εσύ.
η ζωή. Γύρνα λίγο εδώ, θέλω να δω το πρόσωπό σου να κυλήσω αργά, σαν ένα δάκρυ στο λαιμό σου είσαι εσύ, είσαι κι εγώ δικό σου. Ήρθα να μείνω εδώ και μαζί να περνάμε όσα πονάνε κι όσα γελάνε, όσα ημέρες κερνάνε. Θέλω μαζί να γερνάμε όσο υπάρχει ζωή δικό σου να με. Έχω πάθει σοκ, παιδιά. Ωραίο. Εντάξει. Ωραίο τραγούδι. Πραγματικά. Νομίζω. Και δικιά σου μουσική. Δικιά μου μουσική. Δικιά μου μουσική. Πριν δύο χρόνια γράφτηκε. Νομίζω ότι έχετε ταιριάξει πάρα πολύ καλά. Έτσι νομίζω κι εγώ. Έτσι νιώθουμε κι εμείς. Αφού συμφωνεί και ο κόσμος ενίοτε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι μαζί σας. Δηλαδή εγκρίνω. Αυτό είναι. Με την ευχή μου. Αυτό είναι. Τέλεια. Πάμε στο τρίτο. Να παίξουμε και κάτι άλλο, να μην παίξω μόνο δικά μου. Να παίξουμε έτσι... Ώρα που είναι να παίξουμε τίποτα ανάλαφα. Λοιπόν, να παίξουμε ένα της Χαρούλας Αλεξίου. Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου. Εκατό φορές για να μάθω αν ζεις, μου απάντησε που λες τηλεφώνητης. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως σβηστό, ευτυχώς είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Κι όχι δεσμοί χωρισμοί, τη ζωή πειρασμοί, κι όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίσω με το σώμα σου να δωρώ και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Κι η απουσία στα δίχτυα με δίχτυα να ψάχνει να βρει το γιατί. Να βασανίσω με το σώμα σου να δωρώ και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Σ' ένα κόκκινο χαρτί με ένα μπλε στυλό σου είχα γράψει πώς και τι και τον αριθμό. Και μιλούσα μόνος αργά, δεν σ' αφήνω δεν, κι όπως εκλεινεί η καρδιά πήρε το μηδέν. Κι όχι δεσμοί χωρισμοί, τη ζωή πειρασμοί, κι όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Κι η απουσία στα δίχτυα με δίχτυα να ψάχνει να βρει το γιατί. Να βασανίζω με το σώμα σου να δωρώ και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα σαν νύχτα να πέφτει και να είναι πρωί. Εγώ κάπου εδώ θα χειροκροτήσω, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τσουτζούρια. Αλήθεια. αυτός είναι ο σκοπός. Αυτό το reaction, αυτός που, είναι το react σκοπός. Που λέγαμε πριν. Έτσι. Καταπληκτικός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν, που ήσουν μαζί μας εδώ, μας χάρισε αυτή την τέλεια στιγμή. Χαίρομαι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, παιδιά, από Δευτέρα όμως τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να προσέχετε. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα και το Σόζο Λιμπερόπουλο. Μπαίνετε, ακολουθείτε, βλέπετε όλα τα επόμενα του βήματα. Και εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Bye!